Έλα πάνω, σε καλωσορίζω καταρχάς στην Κύπρο. Ο Φάνης είμαι από την εκπομπή Τρένο Φάντασμα. Ω, τι ωραίο όνομα. Ναι, ταξιδιάρικο. Πώς πάει εκεί, ετοιμάζεσαι? Κοίτα, είναι πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Έτσι όπως το βλέπω εδώ, ο κόσμος ήδη έχει γεμίσει τις κερκίδες. Και βλέπω και πολύ κόσμο να κινείται εδώ προς τα μέρη προμήθειας μπύρας. Οπότε φαντάζομαι ότι σε καμιά ώρα θα γίνει τρελός τζελτζελές. Ήδη έχει αρχίσει να ζεσταίνει το κλίμα. Παίξανε καταπληκτικά οι Λοποδίτες. Έχει παίξει και ο Στέλιος ο Στυλιανού με τον Σταύρο. Το Σαμπτάνι. Μπράβο, 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 μπράβο. Και τώρα περιμένουμε ακουστικούς επιβάτες, τοξότες και τον Χάρη του Αντωνίου. Ωραίο, είσαι διαβασμένος. Έχω πάρει πλάκα. Τι μισή είναι αυτό και τι ταλέντα βγάζει. Δηλαδή, πώς είναι εδώ να έχετε όλοι τόσο ωραίες φωνές? Δεν ξέρω, προφανώς το αίμα μας είναι. Είναι κάτι, in the blood. Για πες τώρα, εσύ τι ακριβώς είσαι πάνω? Είσαι ηθοποιός, είσαι τραγουδιστής, είσαι διασκεδαστής? Τι ακριβώς, για αποφάσισε. Κοίταξε, άμα σ' αρέσει η φωνή μου είμαι τραγουδιστής. Άμα σ' αρέσει πώς παίζω είμαι ηθοποιός. Άμα σε διασκεδάζω είμαι διασκεδαστής. Ωραίος. Απόφαση είναι δικιά σου. Για πες, όλες αυτές οι ιδιότητες πώς συγκεράζονται σε επίπεδο δημιουργίας αλλά και εκτέλεσης? Προσπαθώ να τα χωρίσω μέσα στον κεφαλό μου, ο οποίος είναι ήδη αρκετά μπερδεμένος, οπότε... Ανεβήκανε πάνω, κάτσε να πάω λίγο πιο εκεί. Ναι, ναι. Να τα χάσω τα παιδιά. Έχουμε, ναι, μέχρι να απομακρυνθείς, να υπενθυμίσουμε πως έχουμε τον Πάνο Μουζουράκη στην τηλεφωνική γραμμή. Βρίσκεται στο χώρο στάθμευσης ποταμού Γερμασόγιας. Είναι το φεστιβάλ του Friends Rock Bar. Θα εμφανιστεί γύρω στις 10:30. Βεβαίως το φεστιβάλ είναι σε εξέλιξη με κυπριακά συγκροτήματα. Έλα πάνω, συντονίστηκες? Ναι, συντονίστηκα. Ωραίος, ωραίος. Για πες, τι λέγαμε? Λέγαμε για το πόσο ταλέντα έχω. Φοβάμαι και πολύ ταλέντα να δω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, μάλλον από ανασφάλειες θα κάνω. Προσπαθώ να γεμίσω κάποιο κενό. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν σε μια τάξη μόνα τους. Δεν μπορώ να διαχωρίσω να πω ότι θα γράφω μόνο σοβαρά τραγούδια γιατί έχω πάρει τη ζωή πολύ στα σοβαρά. Δεν μπορώ να πω ότι θα γράφω μόνο τραγούδια γιατί έχει και τη σοβαρή πλευρά η ζωή της. Και απ' την άλλη, μ' αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο, δηλαδή όταν τα καταφέρνω και άμα τα καταφέρνω. Γιατί εντάξει, αρκετή μιζέρια. Ακριβώς. Και βεβαίως η ζωή είναι τα πάντα. Περιέχει όλα τα πράγματα μέσα. Γράφεις και πολύ όμορφες μπαλάντες, αλλά και τραγούδια πιο εύθυμα, πιο διασκεδαστικά, για πες πάνω. Πάνω μας ακούς? Ναι, τώρα ποια είναι τα πλάνα σου για αυτή την περίοδο? Φαντάζομαι τώρα υπάρχει ένα πλάνο για διακοπές. Κοίτα, διακοπές όχι, δεν έχει. Δεν ξέρω, άμα προλάβω να ξεφύγω για ένα τρίμερο, τετραήμερο, αλλά έτσι κι αλλιώς συνδυάζομαι αυτή τη στιγμή την περιοδία που είμαστε, δηλαδή μια ομάδα, εγώ και τέσσερις φίλοι μουσικοί που περνάμε καταπληκτικά μαζί, κάνουμε παρέα, κάνουμε τα μπάνια μας ανάμεσα στις στάσεις που κάνουμε. Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε με αυτό το σχήμα στην Κύπρο και... Οπότε διακοπές και δουλειά με ένα και το αυτό. Εργασία και χαρά που λέμε. Ακριβώς. Και για το όταν περάσει το καλοκαίρι πλέον, όταν θα μπούμε μετά Σεπτέμβριο, υπάρχει κάτι στα σκαριά και ή συναυλιακό ή δισκογραφικό? Θα σου πω τώρα κάτι, αλλά μην το δεις σκόπο. Ναι. Εκτός από τα live που έχω προγραμματίσει για να κάνω Σταυρό του Νότου μαζί με τον Βαγγέλη Ασημάκη, είναι και μια άλλη παράσταση που θέλω να κάνω, που τη γράφουμε μαζί με ένα φίλο ο οποίος είναι mentalist, ταχυδακτυλουργός για να καταλάβετε καλύτερα. Και θα είναι μια performance μια μισή ώρα σε ένα θέατρο της Αθήνας, το οποίο άμα πάει καλά μπορεί να το περιοδεύσουμε κιόλας. Αλλά αυτό είναι μια πρώτη επαφή μου με το να γράψουμε και να σκηνοθετήσουμε κάτι μόνοι μας. Οπότε θα το πάμε σε ένα μικρό θεατράκι, θα ξεκινήσουμε έτσι 60-70 ατόμων για να πάρουμε και αυτό. Και τέλος πάντων μετά η ερώτησή σου θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Τελικά είσαι ηθοποιός, performer, τραγουδιστής ή μάγος? Είσαι ωραίος. Ωραία. Για πες, απόψινη βραδιά τι ακριβώς περιλαμβάνει? Η απόψινη βραδιά, το πρόγραμμα που θα παρουσιάσετε. Σήμερα θα παίξουμε, είναι ουσιαστικά τραγούδια από τον πρώτο μου δίσκο και από το δεύτερο δίσκο, συν κάποιες διασκευές, τις οποίες τις έχω βάλει έτσι με αυτή τη σειρά, που περιγράφουν ουσιαστικά μια ερωτική ιστορία. Δηλαδή ένα ταξίδι της ερωτικής ιστορίας σε σχέση με το εγώ του ανθρώπου και κατά πόσο μπαίνει αυτό εμπόδιο στα πράγματα. Και
Ποιος φταίει τελικά που είμαστε τόσο ατελείς ως όντα, και μήπως αυτό είναι η μοίρα μας και μήπως αυτό είναι η χαρά μας. Μάλιστα. Αυτό θα μου πεις μέσα από δύο δίσκους, δεν βαριέσαι, εντάξει, εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι τα κατάφερα να το κάνω. Ακριβώς. Και ένας δημιουργός, και στην προκειμένη περίπτωση εσύ, πώς εμπνέεται από τις τελευταίες εξέλιξεις στην Ελλάδα? Αυτό πόσο επηρεάζει την έμπνευση αλλά και τη δημιουργία σας γενικότερα? Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία να πεις ότι ήρθε η ώρα να γράψω για τα κοινωνικοπολιτικά θέματα ή πρέπει να φωνάξω τέτοια. Νομίζω ότι η δημιουργία και η έμπνευση είναι κάτι το οποίο έρχεται βαθιά από μέσα σου όταν δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να το προκαλέσεις ουσιαστικά. Μια στάση μπορείς να κρατήσεις, αλλά πίστεψε με, επειδή είμαι πολύ μπερδεμένος ως άνθρωπος, δεν μπορώ να πάρω μια ξεκάθαρη θέση μέσα μου, οπότε μπορεί μόνο να τα αφήσω να λειτουργήσει μέσα από κάποιο τραγούδι το οποίο ίσως θα προκύψει ή από ένα συνέστημα το οποίο θα μοιραστώ με τους ανθρώπους. Δηλαδή, από τη μία μπορώ να καταλάβω τους αγανακτισμένους που κατεβαίνουν κάτω στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή και απαιτούν το δίκιο τους, γιατί μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που μας μάθανε ότι άμα πάρεις τα πτυχία σου και άμα εργασίσεις σωστά θα εξασφαλίσεις προς το ζήν σου και ίσως και κάτι παραπάνω. Και αυτή τη στιγμή σου το παίρνουν όλο αυτό πίσω. Δηλαδή μας μεγαλώσανε με άλλες ιδέες και αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ο άνθρωπος ως όν δεν έχει τη δύναμη να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτά και σε αυτές και ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Μάλιστα. Απλά το θέμα είναι ότι αλλιώς θα περιμέναμε. Δηλαδή πήγα τις παράλλες, συγγνώμη δεν ξέρω αν σε κουράζω. Σ' ακούω, όχι βεβαίως, σ' ακούω με ενδιαφέρον, γι' αυτό και δεν κάνω παρέμβαση. Για πες. Πήγα τις παράλλες, είναι ένας πάτερ Αντώνιος, ο οποίος έχει κάνει την κυβωτό του κόσμου, που παίρνει και περιθάλπτει παιδιά από τον δρόμο, τα οποία είτε οι γονείς τους είναι ναρκωμανείς, είτε ένα το άλλο. Και πήγα σε μια κατασκήνωση εκεί να επισκεφθώ τα παιδιά. Και ήταν παιδιά τα οποία ήταν μέσα στη χαρά και μέσα στην ενέργεια και μέσα στην αγάπη και παιχνίδι μεταξύ τους, χαμόγελα, καμία κακία. Και είναι παιδιά τα οποία έχουν δει τη μάνα τους να τρώει ξύλο από τον πατέρα τους και η μάνα τους να τα παρατάει για να πάει να πάρει τη δόση της, έτσι. Mm-hmm. Και συναντάνε στο σχολείο το παιδάκι της σωστής οικογένειας, το οποίο κλαίει στο διάλειμμα επειδή κάποιος του έσπασε το στυλό και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί κλαις, γιατί κλαίει το παιδάκι. Γιατί το στυλό είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτά που έχει ζήσει. Ακριβώς. Οπότε σύμφωνα με αυτά που μας μαθαίνουν και σύμφωνα με αυτά που ζούμε, από τη στιγμή που εμάς μας υποσχεθήκανε ότι το στυλό θα υπάρχει και δεν θα σπάσει, αυτή τη στιγμή έχει σπάσει το στυλό. Έχουμε γενικώς... Έχουμε κατέβει κάτω στο Σύνταγμα και καλά κάνουμε και αγανακτούμε, γιατί μας πείσανε ότι αυτό το σύστημα ισχύει και τα λοιπά και τα λοιπά και τελικά έσχασε στα μούτρα τους. Μάλιστα. Αλλά απ' την άλλη το γεγονός ότι αυτή η συσσόρευση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα μαζικό και ότι δεν επικεντρωνόμαστε, δεν υπάρχει η ανθρωπιά και η ένωση δυνάμεων όταν είναι κάτι το οποίο αφορά μια αλφα ομάδα, από τη στιγμή που εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την αλφα ομάδα. Και από τη στιγμή που ο άλλος κατέβηκε εκεί κάτω ως αγανακτισμένος, επειδή ξεβολεύτηκε από τη θέση του, αύριο άμα κάποιος πάει και του πει φίλε εγώ θα σε ξαναβολέψω, θα φύγει από εκεί και θα αφήσει τους υπόλοιπους εκατοχιλιάδες να παραμένουν αγανακτισμένοι. Α, σαφέστατα. Αυτός θα ξαναψηφίσει εκεί που τον συμφέρει για να τον βολέψουν. Ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώς κάπου οι περισσότεροι θέλουν να εθελοτυφλούν και να παρουσιάζουν τα πράγματα και στους άλλους αλλά και στον εαυτό τους διαφορετικά. Κοίταξε να δεις, δεν σου λέω, μπορεί να κάνουν και τεράστιο λάθος. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όντως αγωνίζονται για το κοινό καλό. Υπάρχουν άνθρωποι... αυτή η εντύπωση μου δίνεται εμένα αυτή τη στιγμή. Και ούτε είμαι σε θέση να την κρίνω, ούτε είμαι σε θέση να πάρω θέση πάνω σε αυτή την κατάσταση. Προσωπικά έχω την ίδια απόψη με τη δικιά σου. Και βεβαίως όλα αυτά βγαίνουν και έχουν και την πρακτική τους εφαρμογή. Δηλαδή αποδεικνύονται περίτρανα πάνω Μουζουράκι. Είναι μια εποχή, ξέρω εγώ, εξατομίκευσης και μοναξιάς, ας το πω, σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι είναι η κουλτούρα που μας έχουν διδάξει. Είναι αυτό που μας τέτοιο. Εμένα οι γονείς μου από μικρό μου μάθανε. Μην εμπιστεύεις σε κανέναν πέραν της οικογένειάς σου.
Είναι, εγώ νομίζω ότι τέτοιοι είδους φοβίες να εμφυτεύονται σε μικρά παιδιά είναι της απομόνωσης, είναι το να γίνω παρτάκιας, είναι το να κλειστώ μέσα στον εαυτό μου και να μην εμπιστεύομαι κανένα, να φοβάμαι να μοιραστώ τη χαρά. Και όταν κάποιος έρχεται με καλή διάθεση, πραγματικά καλή διάθεση, εγώ να κρατάω άμυνες, γιατί είμαι φοβισμένος και γιατί δεν είναι. Τώρα βέβαια θα μου πεις, απ' την άλλη γίνονται και οι βλακίες, είμαστε ακόμα ένα είδος υποεξέλιξη φαντάζομαι, και παρόλο που πριν από 2000 χρόνια ο Jesus Christ κατέβηκε κάτω και μίλησε για αγάπη και αγαπάτε αλλήλους και το ένα και το άλλο, αυτή τη στιγμή βλέπεις χιλιάδες πια Χριστούς που την αγάπη τους για ένα μαστίγιο αλλάζουν, όπως λέει ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Ακριβώς. Και θα έλεγα έτσι, για να το πάρουμε και στο πιο σατυρικό, όπως λέει και ο γνωστός σατυρικός ο Αρκάς, το αγαπάτε αλλήλους έχει γίνει αγαπάτε υπαλλήλους. Και βεβαίως εμείς κρατάμε όμως, παρά τις δυσκολίες, τις αντιξότητες και την καχυποψία την γενικότερη, κρατάμε αυτό που είπες σε ένα μέρος της απάντησής σου, πως η ελπίδα είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι ζωντανή, και εμείς τη διατηρούμε μέσω των τεχνών και βεβαίως και μέσω της επικοινωνίας, της υγιούς σας την πω επικοινωνίας. Ναι, αυτό η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, το να καταφέρεις να βρεις ένα διάβλο και να συμφωνήσεις με τον άλλον ή τουλάχιστον να τον κατανοήσεις, παρά να πάρεις τη σκέψη να τη μετατρέψεις σε δικιά σου και να την εκφωνήσεις όπως εσένα σε συμφέρει. Γιατί όπως λέει ο Κωστάκης Ανάν, ένας σπουδαίος συγγραφέας που ανακάλυψα τώρα τελευταία, καμία ιδέα δεν ευθύνεται για το μαλάκα που την ενστερνίζεται. Αυτό θέλει σκέψη. Καμία ιδέα. Ωραίος. Πάνω. Αυτό παράδειγμα είναι, ας πούμε, ο χριστιανισμός σε σχέση με το πώς λειτουργεί η εκκλησία αυτή τη στιγμή. Καλά. Άσε. Τα κάλυψες όλα τώρα. Λοιπόν, Πάνω, φαντάζομαι θα είσαι και εσύ στη φάση του να ετοιμαστείς και ψυχολογικά αλλά και πρακτικά. Να σε ευχαριστήσουμε για την σύντομη μένα αλλά περιεκτικότητα της συνομιλία που είχαμε. Σε ευχαριστώ. Και βεβαίως θα μεταβούμε εκεί μόλις τελειώσουμε και εμείς την εκπομπή μας, να σε απολαύσουμε ζωντανά. Να σας περιμένω και από κοντά. Ωραίος. Καλά ταξίδια, όπως λέμε και εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πάνω. Καλό τρένο, φάντασμα. Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια.